Ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς πεζόδρομους της πόλης των Χανίων έχει μετατραπεί σε χώρο στάθμευσης. Η οδός Κοραή, από την οποία πήραν το όνομά τους και τα σχολεία της περιοχής, καταπατείται συστηματικά τους τελευταίους μήνες. Γνωρίζετε ότι είναι πεζόδρομος? Φυσικά και το γνωρίζω ότι έγινε πεζόδρομος. Δεν ξέρω αν έχει όντως από το Δημοτικό Συμβούλιο οριστεί και ως πεζόδρομος. Όμως υπάρχει ένα τρομερό θέμα σε εμάς τους εκπαιδευτικούς και ιδιαίτερα εμένα που έρχομαι και από πάρα πολύ μακριά, πού θα παρκάρουμε. Και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είχα την εντύπωση ότι τον άφησαν ανοιχτό λόγω των εγγραφών, επειδή έρχονται πάρα πολλοί μαθητές. Όπως ξέρετε, είμαστε τόσα σχολεία εδώ και είναι δύσκολη περίοδος. Η απομάκρυνση των αλυσίδων που οριοθετούσαν τον πεζόδρομο ευνόησε όσους θεωρούν ότι μεγαλύτερη χρησιμότητα έχει για τα οχήματα παρά για τους πεζούς. Έχω το περίπτερο εκεί ακριβώς που είναι η αλυσίδα. Κάποιος μπήκε λοιπόν πριν 2-3 μήνες με φόρα, έσπασε την αλυσίδα από τον πετάκι που είναι εκεί και έκτοτε η αλυσίδα έμεινε ανοιχτή, ενώ έχουμε πει του Δήμου πολλές φορές να έρθει, οι άνθρωποι δεν προλαβαίνουν να κάνουν τέτοια πράγματα. Λοιπόν, τσακώνομαι κάθε φορά γιατί παρκάρω μπροστά στην αλυσίδα, επειδή είμαι στο περίπτερο 10 λεπτά να πάρω τα λεφτά μου, τις παραγγελίες μου και να φύγω. Γιατί θέλουν να μπαινοβγούνε. Τους λέω ότι εδώ είναι πεζόδρομος και κανονικά απαγορεύεται. Έτσι και αλλιώς μπορεί να είναι πεζόδρομος, αλλά το πρωί που τα παιδιά είναι μέσα στα σχολεία, απαγορεύεται να βγαίνουν έξω. Οπότε δεν κυκλοφορεί κάποιος και είναι κλειστό. Ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή να οργανώσει τα πάρκινγκ που χρειάζεται η πόλη, περιφερειακά δεν ξέρω πώς, για να λειτουργεί και όχι να τα βάζουμε και στην οδό Κοραή και στα πεζοδρόμια και παντού. Μια οργανωμένη πόλη και μια πόλη που σέβεται τον εαυτό της, θα πρέπει αυτά τα σημεία να τα αναδείξει και να τα προσφέρει στους πολίτες της. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτώνων Χανίων ζητά από το Δήμο και την Τροχέα να πάρουν μέτρα για την αποκατάσταση της ομαλότητας στην οδό Κοραή, επισημένοντας ότι η συνεχιζόμενη καταπάτηση και συρρήκνωση των ελεύθερων διαθέσιμων χώρων της πόλης υποβιβάζει την ποιότητα ζωής των πολιτών. Είναι πεζόδρομος, άρα δεν τίθεται θέμα να ελέγχεται η δίωδος. Δηλαδή θα σχεδιάζουμε το οτιδήποτε μέσα στην πόλη για να μην αποφεύγεται η παράνομη διέλευση? Δεν είναι και αυτό λογική. Πρέπει εμείς ως πολίτες να σεβόμαστε τους χώρους τους δημόσιους της πόλης, τους πολίτες μας που τους χρησιμοποιούν. Έχω παίξει και ξύλο, με γυναίκες ειδικά, ιδιαίτερα το έχω να το πω. Οι άντρες με βρίζουνε, παρεπιπτόντως η ευγένεια έχει χαθεί, για να το πούμε και αυτό από τους άντρες. Λοιπόν, και αυτή η κατάσταση επικρατεί όλο το καλοκαίρι και δεν μπορεί κανείς να παρκάρει εκεί ούτε για 5 λεπτά. Υπάρχουν αλυσίδες στο δρόμο από το Δήμο Χανίων, οι οποίες συνεχώς σπάνε και προφανώς δεν εξυπηρετούν και τις έκτακτες περιπτώσεις όταν είναι ανοιχτά τα σχολεία, που πρέπει να έχουν κλειδιά οι καθηγητές για τυχόν περιπτώσεις με ασθενοφόρα. Τα τελευταία 6 χρόνια, σε μια προσπάθεια ανάδειξης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του πεζόδρομου, τα σχολεία που βρίσκονται επί της οδού διοργανώνουν την άνοιξη της Κοραή. Κατά τη γνώμη μου, είναι μοναδικό σε όλη την Ελλάδα. Αν δείτε τα πέτρινα κτίρια, όλα αυτά είναι όλη η εκπαιδευτική δομή. Είναι νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο. Είναι αισθητικά πανέμορφα. Είναι κτίρια πέτρινα από εποχή της Βενιζέλου και δημιουργούν μαζί με το στάδιο, μαζί με το πάρκο, τον πάρκο Ενής και Φιλίας, τον κήπο, μια ενότητα που είναι μια ανάσα για το κέντρο της πόλης μας. Σήμερα, άνδρες του τμήματος Τροχέας έκοψαν δεκάδες κλήσεις στα παράνομα σταθμευμένα αυτοκίνητα. Ωστόσο, οι διευθύνσεις των σχολείων της Κοραή και ο Σύλλογος Αρχιτεκτώνων Χανίων τονίζουν πρωτίστως την ανάγκη αλλαγής της νοοτροπίας των ίδιων των πολιτών.